Η διαχείριση αντιρρήσεων είναι μια απαραίτητη δεξιότητα για οποιονδήποτε βρίσκεται σε θέση πωλήσεων ή σε εξυπηρέτηση πελατών. Είναι επίση μια χρήσιμη δεξιότητα σε οποιαδήποτε κατάσταση χρειάζεται να πείσει ή να επηρεάσει άλλου. Οπότε, είτε θέλει να πείσει ή να επηρεάσει τον σύντροφό σου να δείτε μια συγκεκριμένη ταινία αντί για μια άλλη, ή να βγείτε σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί αντί σε κάποιο άλλο. Ή ακόμα και αν θέλει να πείσει ή να επηρεάσει τα παιδιά σου να κοιμηθούν μια συγκεκριμένη ώρα χωρί γκρίνιε και ήρεμα και ωραία, ή να φάνε τη σαλάθα του, η ικανότητα να αντιμετωπίζει δύσκολε καταστάσει ή να διαχειρίζεσαι αντιρρήσει θα σου είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μερικέ βασικέ στρατηγικέ για τη διαχείριση αντιρρήσεων, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει δύσκολε καταστάσει και συζητήσει με αυτοπεποίθηση. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Κατά μάχη στην επικοινωνία. Και αυτό που κάνω να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του, online και offline, με απλό τρόπο. Είναι σημαντικό να κατανοήσει ότι οι αντιρρήσει είναι ένα φυσικό κομμάτι κάθε συζήτηση. Σκέψω ότι όταν κάποιο σου δίνει μία αντίρρηση, είναι ένας τρόπος που σου δείχνει ότι συμμετέχει στη συζήτηση και ότι ενδιαφέρεται για αυτό που συζητάτε. Οι αντιρρήσεις δεν είναι προσωπικές επιθέσεις. Είναι περισσότερο μια ανατροφοδότηση την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βελτιώσεις και τον τρόπο που εκφράζεσαι αλλά και γενικότερα την αντίληψή σου για το συγκεκριμένο θέμα που συζητάτε. Όταν χειρίζεσαι αντιρρήσει, λοιπόν, υπάρχουν κάποιε βασικέ τεχνικέ που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διατηρήσει τον έλεγχο τη συζήτηση και να μείνετε στο θέμα στο οποίο συζητάτε. Πριν σου δώσω αυτέ τι βασικέ τεχνικέ για τη διαχείριση αντιρρήσεων, θα ήθελα να μου γράψει τα σχόλια. Εσύ δυσκολεύεσαι να μπει σε δύσκολε συζητήσει, νιώθει ότι η πιθανότητα να αντιμετωπίσει αντίσταση ή αντιρρήσει σε σταματάει, σε εμποδίζει από το να προσεγγίσεις κάποιους ανθρώπους. Δες οπωσδήποτε όλο το βίντεο γιατί οι περισσότεροι παραλείπουν το πέμπτο βήμα κάτι που μπορεί να σε κάνει να κολλήσει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι 5 βασικέ τεχνικέ. Νούμερο 1. Άκου ενεργά ή αυτό που λέμε να έχει. Να κάνει ενεργητική ακρόαση. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει όταν αντιμετωπίζει μία αντίρρηση, όταν δέχεσαι μία αντίρρηση, είναι να ακούς πραγματικά αυτά που σου λέει το άλλο άτομο. Αυτό σημαίνει να δίνει προσοχή στα λόγια του, αλλά και στον τόνο τη φωνή του. Σημαίνει επίση να έχει επίγνωση για τυχόν μη λεκτικά σημάδια που μπορεί να εκπέμπει. Ένα ξεφύσιμα, ένα ρολάρισμα των ματιών, σταύρωμα των χεριών ή κάτι άλλο. Ακούγοντα ενεργά, θα μπορέσει να κατανοήσει καλύτερα την οπτική του γωνία και να απαντήσει με τρόπο που απευθύνεται στι όποιε ανησυχίε του. Μία άλλη αποτελεσματική τεχνική είναι να κάνει ερωτήσει ανοιχτού τύπου που σε βοηθούν να κατανοήσει καλύτερα την οπτική γωνία του άλλου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να αποκαλυφθούν ανησυχίε που έχει οι οποίε προκαλούν τι αντιρρήσει του. Μια αγαπημένη μου ερώτηση είναι: Πώ το εννοεί αυτό, ή μπορεί να πω, Όταν λε, τι εννοεί, ή γιατί το λε αυτό. Νούμερο 3. Επαναδιατύπωσε την αντίρρηση. Επανάλαβε την αντίρρηση του με δικά σου λόγια για να βεβαιωθεί ότι την κατάλαβε. Ο Στίβεν Κόβεϊ έλεγε: Φρόντισε πρώτα να κατανοήσει και μετά να κατανοηθεί. Ξεκαθάρισε ότι έχει ακούσει τι λέει, ότι έχει κατανοήσει τι ακριβώ εννοεί με αυτό που λέει και δείξει ότι παίρνει στα σοβαρά τι ανησυχίε του. Μπορεί, για παράδειγμα, να πει το εξή. Για να δω αν έχω καταλάβει καλά. Αυτό που λε είναι. Μπλα, μπλα, μπλα. Έχω καταλάβει καλά. Νούμερο 4. Απάντησε στην αντίρρηση ή στην ανησυχία. Αφού έχει επαναδιατυπώσει την αντίρρηση όπω την κατάλαβε, όπω την αντιλήφθηκε, το επόμενο βήμα είναι να αντιμετωπίσει την ανησυχία που την προκαλεί. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το να παρέχει πρόσθετε πληροφορίε, να δώσει ένα παράδειγμα ή να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο, μια νέα οπτική γωνία με τέτοιο τρόπο, ώστε να λύνει την ανησυχία του. Ένα κλασικό παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιούμε για να αλλάξουμε την οπτική γωνία κάποιου είναι όταν κάποιο μα λέει ότι δεν έχει τα χρήματα να κάνει κάτι. Μπορούμε να του πούμε το εξή. Ωραία, δηλαδή, αν ερχόταν κάποιο, ο οποίο είχε το αυτοκίνητο των ορίων σου και σου έλεγε ότι ξέρει κάτι, το πουλάω με τόσα χρήματα, δηλαδή το ποσό που χρειάζεται να κάνει κάτι ο, ο άλλο, το οποίο σου λέει ότι δεν το έχει ή δεν μπορεί να το βρει, αλλά χρειάζομαι τα χρήματα αυτά μέχρι αύριο ή μέχρι την Παρασκευή. Θα τα έβρισκε. Αν εδώ σου απαντήσει ότι ναι, θα τα έβρισκα, Τότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχει να κάνει με την έλλειψη των χρημάτων ή το ότι δεν μπορεί να βρει τα χρήματα, αλλά το ότι δεν βλέπει ακόμα ίσω την αξία του να το κάνει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τον βάζει σε μια διαδικασία να δει από μια διαφορετική οπτική γωνία αυτό που μόλι σου είπε. Τώρα, πριν συνεχίσω με το πέμπτο βήμα, αν ασχολείσαι με το δικτυακό marketing, με τι πωλήσει, ή αν είσαι επαγγελματία και θέλει να το κάνει σωστά, αν θέλει να χτίσει μια ηθική, μεγάλη και υγιή επιχείρηση, τότε χρειάζεται να μελετήσει το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Στο βιβλίο, μεταξύ άλλων, θα μάθει και για την πιο απλή και αποτελεσματική φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο book, διάβασε τι είπαν για το βιβλίο και απόκτησέ το και εσύ, αν θέλει να γίνει ακαταμάχητο στο δικτυακό marketing. GreekCoach.gr κάθετο book. Και νούμερο 5. Συνόψισε και προχώρα παρακάτω. Αφού έχει ισχυριστεί την αντίρρηση, είναι πολύ σημαντικό να συνοψίσει αυτά που συζητήσατε και να προχωρήσει παρακάτω. Βλέπω πολλού που κολλάνε στο ίδιο θέμα ή πηγαίνουν από το ένα θέμα στο άλλο. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι πλέον τα επιχειρήματά του δεν είναι αρκετά, πηγαίνουν στο παρελθόν ή στο μέλλον. Ναι, αλλά έχει κάνει τότε εκείνο, όχι. Ολοκλήρωσε αυτό που συζητάτε, σε αυτό το οποίο έχετε πει και προχώρα παρακάτω κλείστε το θέμα τη συζήτηση εκεί. Αυτό σε βοηθάει να κρατήσει τη συζήτηση σε ένα καλό δρόμο και να αποφύγει να κολλήσει σε περιττέ λεπτομέρειε. Ο χειρισμό αντιρρήσεων είναι μια σημαντική δεξιότητα για όποιον θέλει να πείσει ή να επηρεάζει του άλλου. Ακούγοντα ενεργά, κάνοντα ερωτήσει, επαναδιατυπώνοντα τι αντιρρήσει, αντιμετωπίζοντα την ανησυχία και συνοψίζοντα, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τι δύσκολε συζητήσει με σιγουριά και να βγεις με θετικό αποτέλεσμα. Αν έφτασες μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και επίσης κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα περίπου. Βρες το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό Μάρκετινγκ μπαίνοντα στο GreekCoach.gr καθέτος book. Μην διστάσεις, μην φοβάσαι να μπει σε δύσκολε συζητήσει και να αντιμετωπίσει αντιρρήσει. Είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρει το link στην περιγραφή.